Στο 3,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάρτιο, από 3,1 το Φεβρουάριο, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκή Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat. Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,4% από 2,6% τον Φεβρουάριο. Η Ελλάδα σημείωσε την πέμπτη μεγαλύτερη άνοδο τιμών μετά από την Κροατία, την Αυστρία, την Εστονία και το Βέλγιο. Όσον αφορά τι κύριε συνιστώσει του πληθωρισμού τη Ευρωζώνη, οι υπηρεσίε αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο, ακολουθούμενε από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και την ενέργεια. Παρά την περαιτέρω επιβράδυνση των τιμών, των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, ο ρυθμό τη αύξησή του στην Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με την Ευρωζώνη. Η τιμή τη βενζίνη ανεβαίνει ξανά στα 2 ευρώ, δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Πριν από δύο χρόνια είδαμε όλη την τιμή του καυσίμου να σκαρφαλώνει ακόμα και στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Οι αιτίε πολλέ, με βασικό τον πόλεμο στην Ουκρανία και τι κυρώσει σε βάρο τη Ρωσία. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, και ενώ η κατάσταση με τα καύσιμα έχει ομαλοποιηθεί, βλέπουμε πάλι τα καύσιμα να ανεβαίνουν, με τη βενζίνη να αγγίζει ξανά τα 2 ευρώ και το ντίζελ να ξεπερνά το 1,70. Για την αύξηση στην τιμή τη βενζίνη μίλησε στην εκπομπή Καμπάνε και τον δημοσιογράφο Σπύρο Παπαδάκη ο πρόεδρο Πρατηριούχων Χωνατική Νίκο Παπαγεωργίου. Η τιμή σήμερα είναι στο 1,95 για τη βενζίνη. Δηλαδή, μιλάμε για 2 ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα, ε, <laughs> αν ξανά έχουμε επικοινωνία, μιλάμε ότι ξεπεράσαμε τα 2 ευρώ, διότι δεν πέφτει από τα 90 δολάρια το βαρέλι όπου έχει σκαρφαλώσει η τιμή διεθνώ του Μπρεντ. Δηλαδή, είναι στα 87, πλησιάζει τα 90 με ανωδικέ τάσει. Ξέρετε, αυτό υποκρύπτει και άλλα πράγματα διότι είναι μια βουβή αύξηση από τα 75 δολάρια που είχε 74 που ήταν ε, πριν από δύο μήνες, ε, κοντεύει τα 90. Αυτό είναι μια βουβή αύξηση η οποία υποκρύπτει και κάποιες ειδήσει οι οποίες μπορεί να είναι αρνητικές για το σύνολο ε, της Ευρώπης.